Πάμε στον κύριο Λεκάκη, τον δημοσιογράφο ερευνητή, ο οποίος είναι μαζί μας για να δούμε. Κύριε Λεκάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Διότι έρχεται η Τσικνοπέμπτη και το μουσείο εκεί της Ακρόπολης έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι ελάτε να το κάνουμε χασαποταβέρνα. Μια διαφορετική Τσικνοπέμπτη στο μουσείο της Ακρόπολης, σας περιμένουμε, λέει. Στο εστιατόριο με μια όμορφη βραδιά, με λαχταριστά ορεκτικά, φρέσκες σαλάτες, ποικιλίες κρεατικών, σπιτικά γλυκά, ελληνική μουσική, θα γίνει χαμός. Κάτω στην Ακρόπολη. Δεν είναι η πρώτη φορά. Τι δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή τι θα πει, ότι επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Το έχουν κάνει και πέρσι και πρόπερσι και, πριν. Και τι πρέπει να τους πούμε, μπράβο. Δεν είπα εγώ ότι πούμε μπράβο, άλλο λέω. Ελάτε κύριε Λεκάκη, γιατί αυτή η μόδα, θα μας τα πείτε κι εσείς, έρχεται και από το εξωτερικό. Γιατί αυτά, κάτι τέτοια βλέπουμε και στο εξωτερικό, στην Ακρόπολη, στα μουσεία, στην Αγγλία. Στο Βρετανικό μουσείο. Αυτό που δείχνετε ακριβώς είναι οι δεξιώσεις που γίνονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, μέσα σε αρχαιολογικά μουσεία, αυτό συγκεκριμένα από το Μνημείο των Ηρειίδων στο Βρετανικό Μουσείο. Ναι. Το οποίο μνημείο είναι κλεμμένο από την αρχαία ελληνική Λυκία. Είναι ένα ολόκληρο μνημείο που είναι εκεί πέρα και μπορείς να το νοικιάσεις στην αίθουσα για να κάνεις γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες, δεξιώσεις. Έλα. Για το παιδί σου, την κόρη σου ή την εταιρεία σου. Άντε. Τα πράγματα λοιπόν είναι κάπως έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Εκεί πηγαίνουν τα πράγματα. Με το νομοσχέδιο που έχει φέρει το Υπουργείο Πολιτισμού στη προσψήφιση στη Βουλή. Ψηφίστηκε. Ψηφίστηκε. Ναι. Πέντε αρχαιολογικά μουσεία, στην αρχή τα πέντε μεγάλα. Εδώ βλέπετε τι ακριβώς σας έχω δείξει, σας έχω φέρει φωτογραφίες από τα μουσεία του κόσμου. Βλέπετε λοιπόν ότι με το καινούριο νομοσχέδιο που έφερε το Υπουργείο Πολιτισμού και ψηφίστηκε από τη Βουλή τη Δευτέρα, χτες, μπορούν πέντε αρχαιολογικά μουσεία, όχι μπορούν, θα γίνουν νήπη δέλτα δέλτα, με διορισμένες διοικήσεις από την εκάστοτε κυβέρνηση, θα φύγουν από τα χέρια και τη δικαιοδοσία της αρχαιολογικής υπηρεσίας, θα αποκοπεί δηλαδή το μουσείο από τους καθήλυν αρμοδίους που είναι αρχαιολόγοι. Τι αλλάζει τη μετατροπή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είπατε νήπη δέλτα δέλτα, όχι γιώτα δέλτα. Ναι, θα γίνει νήπη δέλτα με διορισμένη διοίκηση. Τι αλλάζει αυτό, τι μεταβολή. Με ιδιωτικά κριτήρια. Θα βολευτούν golden boys, αυτό αλλάζει. Θα μπουν κάποια golden boys. Έτσι. Ναι. Ναι, κύριε Λεκάκη, έχουμε πρόβλημα στον ήχο. Μας ακούει ο κύριος Λεκάκης, έπεσε η γραμμή. Γιατί θέλω, Γιώργο, Νίκο και κύριε Σαράκη, να ρωτήσω αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν κιόλας. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Τον έχουμε, τον κύριο Λεκάκη. Παρακαλώ, κύριε Λεκάκη, η ερώτησή μου είναι εξής. Εκτός από τα Golden Boys, σημαίνει ότι το κοινό, οι επισκέπτες, σε κάποιες ή σε όλες τις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να πληρώνουν, καταργείται η δωρεάν πρόσβαση, τι ακριβώς αλλάζει? Θα κάνει ό,τι θέλει η διοίκηση, αρκεί να επιφέρει περισσότερα χρήματα στο μουσείο, περισσότερα έσοδα. Αυτό είναι το λιγότερο όμως. Το περισσότερο για μένα είναι ότι αυτός είναι ένας τρόπος, είναι το παράθυρο που εφευρέθηκε για να φεύγουν έξω οι αρχαιότητες, να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να επιστρέφουν, αν επιστρέψουν μετά από 100 χρόνια στην Ελλάδα. Διότι κανένας αρχαιολόγος δεν θα το επέτρεπε. Η ίδια η νομοθεσία όπως ήταν δεν το επέτρεπε με τις διοικήσεις των μουσείων όπως είναι τώρα. Και φυσικά κανένα αρχαιολογικό κριτήριο δεν υπάρχει για να φύγουν τα θέματα, τα σοβαρά εκθέματα, να πάνε έξω σε παραρτήματα. Αυτό, εκτός ότι είναι αντισυνταγματικό, ήταν και παράνομο. Ο τρόπος για να παρακαμφθεί αυτό είναι να γίνουν νήπη δέλτα-δέλτα, να διοριστούν διοικήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού ή την εκάστοτε κυβέρνηση για αυτά, για να μπορούν αυτές οι διοικήσεις των συγκεκριμένων, στην αρχή πέντε μουσείων, μεγάλων μουσείων, να μπορούν να κάνουν αυτήν την παρατυπία. Θέλω να σας πω ότι αυτό, εκτός από αυτό που λέτε για αν θα πληρώνει κάποιος εισιτήριο, μόνο για αυτά τα πέντε μουσεία επιβαρύνει το δημόσιο κορβανά 500.000 ευρώ το χρόνο, μισό εκατομμύριο ευρώ. Μισό εκατομμύριο. Θα πληρώνουμε αυτούς τους ανθρώπους που θα διοριστούν. Ορίστε. Μισό εκατομμύριο το χρόνο. Μας περισσεύουνε. Μας περισσεύουνε. Μόνο για τα πέντε μουσεία, τα οποία είναι η αρχική πρόβλεψη. Δηλαδή μιλάμε για το Αθηνών, το Χριστιανικό, το Βυζαντινό των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης που έχει
της Θεσσαλονίκης στο Βυζαντινό έχει κριθεί από τα ωραιότερα μουσεία του κόσμου, της, του Ηρακλείου κλπ. Ήδη οι αρχαιολόγοι έχουν κινητοποιηθεί, έχουν κάνει συνεχώς διαβήματα και το λένε και το φωνάζουν συνέχεια, απεργίες, απεργιακές κινητοποιήσεις, και σήμερα που μιλάμε έχουν πανελλαδική απεργία και αύριο έχουν πανελλαδική απεργία. Το πιο σημαντικό πάντως είναι αυτό που είπατε, ότι ανοίγει ο δρόμος για να φεύγουν στο εξωτερικό τα αρχαιολογικά. 5 κερκόπορτες δημιουργούνται δηλαδή, κύριε Λεκάκη. Ακριβώς. Αυτός είναι ένας τρόπος που θα φεύγουν νόμιμα εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, η διοίκηση θα αποφασίζει ο δίσκος της Φεστού από το Μουσείο του Ηρακλείου να φύγει, να πάει στο εξωτερικό σε ένα, ας το πούμε, βαφτίζεται τάχα μου παράρτημα του μουσείου στο εξωτερικό. Άρα. Άρα, θα μπορεί να μείνει 50-50 χρόνια ή χρόνια. Άρα, κύριε Λεκάκη, εκτός το ότι υπάρχει ένας κίνδυνος για την ασφάλεια του αντικειμένου όταν μετακινείται, γίνεται και το εξής. Λέγεται και το εξής. Λέμε στους ξένους, μην έρθετε στην Ελλάδα, παιδιά. Θα σας τα φέρουμε εκεί να τα δείτε. Μην έρχεστε στην Ελλάδα. Γιατί να έρθεστε. Γιατί να έρχεστε εδώ πέρα. Πολύ σωστά. Δηλαδή, τους λες, ας πούμε, γιατί να έρθεις στο Ηράκλειο να δεις αυτά τα υπέροχα μηνοϊκά και το δεις της Φεστού και ότι θα στο φέρω εγώ δίπλα από το σπίτι σου. Οπότε και έσοδα από τον τουρισμό θα χάσεις και μισό εκατομμύριο θα πληρώνεις αυτές τις διοικήσεις. Προσθέτει ουσία, αλλά δεν θα μείνει εκεί. Θα επεκταθεί σε όλα τα δημόσια μουσεία. Και την ίδια ώρα, γιατί νομίζω θέλω να το δούμε. Διαλύουν τα πάντα, κύριε Ελεκάκη. Διαλύουν τα πάντα. Δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Θέλω να δούμε, γιατί την ίδια ώρα που έχει η πολιτεία αυτή την αντιμετώπιση, θα δούμε ότι στην κάτω Ιταλία, στη νότια Ιταλία, στην Καλαβρία, τα παιδιά, ο κόσμος, οι νέοι άνθρωποι γαλουχούνται ακριβώς. Πάμε να το δούμε. Την ίδια ώρα που εμείς αυτοκτονούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Πάμε να δούμε το βίντεο 14. Σήμερα μαθαίνουμε να χαιρετίζουμε στο Greco. Benissimo, cominciamo. O meglio, podicalà, acheronome. Μαθαίνουμε τη γλώσσα greca τη Calabria. Serete già ti se lipi calimera o calispera. Scrivetelo nei commenti, così potremo testare le vostre conoscenze riguardo al greco di Calabria. Ma dopo un certo orario non si può più dire calimera e nemmeno calispera. Ad un certo punto bisogna usare un altro termine, calinitta, che potrete trovare scritto in tre diverse varianti. Sta a voi decidere quale preferite, questo è il bello del greco di Calabria. E viene dal verbo fenome, che significa vedersi, ma anche sembrare. Un'altra espressione da utilizzare per congedarsi può essere se cheretao, ti saluto. Mentre se volete dire ci sentiamo, dite kunnomaste. Se volete dire ci vediamo domani, potete dire fenomaste avri. Oppure ci vediamo presto, fenomaste sirma. Se volete dare il benvenuto a un vostro amico, potete dire kalos irtese. Mentre se volete essere un po' più formali, potete dire kalos irtete. Την ώρα λοιπόν που εκεί με θέρμη μαθαίνουν τα ελληνικά, κύριε Λεκάκη, ένα τελευταίο σχόλιο. Εδώ κάνουμε προσκλήσεις για πιτόγυρα και κοψίδια στο Μουσείο της Ακρόπολης. Και να σας πω ότι στην Μεγάλη Ελλάδα, κάτω στην Καλαβρία, έχουν ζητήσει επανειλημμένα να στείλουμε δασκάλους να μάθουν ελληνικά σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι η μητρική τους γλώσσα. Και δεν το κάνουμε. Δεν υπάρχει οργανική θέση από το Υπουργείο Παιδείας για να πάει ένας δάσκαλος εκεί να τους μάθει τα ελληνικά όπως τους απαγόρευσε ο Μουσολίνη. Το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη τους απαγόρευσε δια νόμου και επί ποινή θανάτου να μιλούν τα ελληνικά. Και βλέπετε πώς έχουν αντιδράσει και πώς ακόμα τα κρατούν. Μάλιστα, στην ουσία δηλαδή. Ένα σχόλιο να κάνω, κύριε. Ελάτε, Σαμπή, κύριε Σαράκη, για να. Λοιπόν, τώρα που. Στην ουσία που, δηλαδή. Τώρα που κυριαρχούν οι φιλελέδες, δεν υπάρχει κανένα σεβασμός ούτε φιλελέδες, στην παιδεία, ούτε στον πολιτισμό, και οι άλλοι είναι εθνομηδενιστές. Φιλελέδες και εθνομηδενιστές, εκεί μας οδηγούν. Υπάρχει έλλειμμα παιδείας, υπάρχει έλλειμμα στην παράδοση, έλλειμμα σεβασμού μίσος στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Για όλα τους ενδιαφέρει ο μαμονάς, το χρήμα, πώς θα κερδίσουν, πώς θα βολευτούν. Δεν έχουν κανένα ιερό και όσιο. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ο δικός τους βίος, ξεχνώντας τις παραδόσεις μας και ό,τι είναι εθνικό. Όχι μόνο δεν το υπερασπίζονται, το πολεμούν και θέλουν να το αλλοιώσουν.
Και μάλιστα, είναι έγκλημα να φεύγουν τα αρχαία από το νερό τόπο της πατρίδας μας. Συγκλονιστική καταγγελία αυτή, κύριε Λεκάκη, θα το παρακολουθώ με αυτό που μας αποκάλυψε. Αυτό που μας αποκάλυψε. Για τα πανηγύρια δηλαδή. Μια φράση, κύριε Λεκάκη, πρέπει να κλείσουμε. Μια φράση. Γιατί κανένα μεγάλο κανάλι δεν δείχνει αυτό το θέμα? Γιατί είναι ελεγχόμενο από την Ελληνική. Γιατί είναι εξαγορασμένοι εκδότες. Λεκάκη, για όνομα του Θεού, το ξέρετε. Είναι εξαγορασμένοι εκδότες, κύριε Λεκάκη. Στους υπηρέτες του Μαμονά ανήκουν. Ή στα αφεντικά του. Λίστα πέτσα. Με τα δικά μας λεφτά έχουν εξαγοράσει εκδότες για να λιβανίζουν το Μητσοτάκη, τον Τζίπρα και τον Ανδρουλάκη. Γι' αυτό είμαστε. Με τα λεφτά τα δικά μας. Ανατρεπτικοί εμείς, κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστούμε. Διασπάθηση δημοσίου χρήματος είναι η Λίστα Πέτσα.